Πού βλέπετε αλλού κύκλους? Όχι, για κοιτάξτε προσεκτικά. Στο κομμάτι, όχι. Ναι. Εδώ είναι κρυμμένο το εδώ. Ναι. Είναι ο κύκλος και είναι αυτά εδώ. Και είναι ανυψωμένα. Είναι η στερεοκτική. Τι τα βλέπω και τα βλέπω. Εκεί βλέπω. Τα βλέπω και τα διαβάζω. Εκεί τα διαβάζω. Θα πάτε και λίγο μπροστά. Βρισκόμαστε στους Αγίους Θεοδόρους. Είναι η δεύτερη φορά που επισκεφτόμαστε την περιοχή. Η άλλη ήταν το 2013, το Γενάρη του 2013. Και σήμερα βλέπουμε άλλους ασθενείς και ορισμένους από τους παλιούς τους οποίους είχαμε ήδη δει. Να σημειώσω ότι επειδή οι ανάγκες της κινητής μονάδος στη χώρα, σε όλη τη χώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι Άγιοι Θεόδωροι είναι τυχεροί που έρχονται δεύτερη φορά η μονάδα, γιατί που σε λίγα μέρη έρχονται. Θα πούμε κάτι για την μονάδα. Αυτό είναι η πρώτη κινητή οθαλμολογική μονάδα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα από το 2006. Για να καλύψει τις ανάγκες της περιφέρειας, δηλαδή στα νησιά και στα απομακρυσμένα ορεινά μέρη, τα οποία στερούνται οφθαλμιάτρου, εδώ και μεγάλα νοσοκομεία στερούνται οφθαλμιάτρου. Γιατί η οφθαλμιατρική είναι μία ειδικότητα η οποία, όπως βλέπετε, θέλει πάρα πολλά μηχανήματα, τα οποία κοστίζουν και τα οποία θέλουν και ειδική εκπαίδευση. Λοιπόν, η μονάδα αυτή έχει χορηγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από το 2006, και έχει πάει σε 52 αποστολές ανά την Ελλάδα, κυρίως στα νησιά. Μετράει, κάνουμε όλες τις βασικές εξετάσεις, δηλαδή μέτρηση πρεσβυοποίησης, μυοποίησης, αστιγματισμού, πιέσεως ενδοοφθαλμίου, εξετάσεις βυθού, διαβητικού δηλαδή και άλλες παθήσεις. Κάνουμε μια δηλαδή πλήρη εξέταση σαν να πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Είναι όλες εννοείται δωρεάν οι εξετάσεις. Τους δίνουμε και ενημερωτικά φυλλάδια, γυαλιά όταν έχουμε και φάρμακα όταν έχουμε. Αυτά είναι βασικά τι κάνει η μονάδα. Έχουμε δύο τώρα, έτσι να σας δώσω ένα νούμερο. Από το 2006 γύρω στους 11.000 ασθενείς και έχουμε δώσει γύρω στα 2.500. Το ότι βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη φορά, όπως είπα πριν, οφείλεται στην κυρία Ρούλα, η οποία αυτή έκανε την οργάνωση όλη, την πρόσκληση και γενικά διευκόλυνε την επίσκεψη της μονάδας, την οποία και ευχαριστούμε και την οποία πρέπει να ευχαριστήσει ο πληθυσμός. Λοιπόν, κυρία Ρούλα, καλημέρα. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ τον γιατρό που ανταποκρίθηκε για δεύτερη φορά πριν από 2,5 χρόνια στον Άγιο Πέτρο της Αρκαδίας. Είχα συναντήσει την κινητή μονάδα. Είχα πάρει το τηλέφωνο. Τον είχα πάρει, ανταποκρίθηκε πριν από 2,5 χρόνια και είχε έρθει και μου είχε εξετάσει περίπου 160 άτομα τότε, κάθε περισσότερες μέρες. Τώρα για 2 μέρες, μετά θα πάει και στο Λουτράκι, γιατί και εκεί είμαστε ένας δήμος και πρέπει να εξεταστούν και κάποια άτομα εκεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να του δώσω συγχαρητήρια για το έργο που κάνει, γιατί γυρίζουν όλη την Ελλάδα, παραμεθόριο, πάνε σε όλα τα μέρη. Και να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που βοήθησαν. Ο Δήμος μας παραχώρησε εδώ την αίθουσα, ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Εχθές μας επισκέφθηκαν και ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Νικολάου, ο κύριος Σάρας Κωνσταντής, ο κύριος Ράτης. Ήρθαν εδώ και είδαν το έργο που γίνεται. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Σαγανά, η οποία παραχώρησε και αυτή το ξενοδοχείο κάτω για τη διαμονή. Και αυτά. Τώρα μετά από 2,5 χρόνια ελπίζω ο γιατρός να μας επισκεφτεί πάλι και να πάρουμε περισσότερο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Ιφηγένεια, η οποία στέκεται δίπλα και βοηθάει πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να προσθέσω κάτι, ότι η έλλειψη οφθαλμιάτρων είναι ένα δεδομένο γεγονός, αλλά τα τελευταία 4-5 χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι, η προσέλευση των ασθενών είναι πολύ μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή δίνουμε και φάρμακα και γυαλιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει σίγουρα ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Να είστε καλά κι εσείς.